Τι να πρωτοπεί κανείς για τον σημερινό μας καλεσμένο. Μοναδική προσωπικότητα που γνωρίζει από τηλεόραση, καλύτερα από όλους θα έλεγα. Ατελείωτες τηλεοπτικές ώρες, εκατομμύρια ώρες θα έλεγα. Και ραδιόφωνο φυσικά. Και ραδιόφωνο. Πολλά χρόνια. Το Γρηγόρη όλοι τον γνωρίζουμε από τις πολλές ώρες που έχει μπει στο σπίτι μας μέσω της τηλεόρασης. Το σημαντικό όμως δεν είναι αυτό που φαίνεται μπροστά από το γυαλί, αλλά το τι λένε οι άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί μαζί σου και βρίσκονται πίσω από τις κάμερες. Όντως δεν υπάρχει κανείς που να μην μπει μια γλυκιά κουβέντα για τον Γρηγόρη, γιατί τους αφογκράζεται όλους, τους σκέφτεται. Είναι συνεργάτης, δεν είναι από πάνω. Πάντα χαμογελαστός, ευδιάθετος, Γρηγόρης Αρναούτογλου. Φεύγουμε! Θέλω να μου πεις αν αυτό το γεφύρι σου λέει κάτι. Ήταν το γεφύρι της Μεγάλης Παναγίας. Εκεί μέσα βαβατράχια. Το σπίτι μου είναι περίπου 500 μέτρα από εκεί. Μάλιστα. Που χτίσαν οι γονείς μου. Εγώ στην Χαλκιδική έχω περάσει πάνω από 17-18 χρόνια για τον αγώνα. Πηγαίναμε πάντα έτσι. Θέλω να πεις αν αυτή εδώ η μουριά σου λέει κάτι. Αυτή η μουριά είναι έξω από το σπίτι. Είναι το κάγκελο του σπιτιού. Γιατί έχουμε και εμείς φίλους από τη Μεγάλη Παναγία. Έτσι. Χάρης Καραβασιλικός. Χάρης Καραβασιλικός. Δεν υπάρχει. Ήταν εκεί με το που μπαίνει στο πρώτο βεζινάδικο στο χωριό, αλλά λάτρεψε το αυτοκίνητο. Άρα, και σε αγαπάει και πάρα το πολύ. Ξέρω. Σ' αγαπάει. Σήμερα το πρωί. Ναι, σε αγαπάει σήμερα πάρα το πολύ. Στην περιοχή όπου κατάγεται και έχει μεγαλώσει, έχω όλες μου τις παιδικές αναμνήσεις. Οι άνθρωποι από τη Χαλκιδική έχουν έτσι ένα ξεχωριστό χαρακτήρα πάντα και διαφορετικές ευαισθησίες. Πάνω από 18-20 χρόνια θυμάμαι κάθε καλοκαίρι εκεί ήσασταν. Όλα μου τα παιδικά χρόνια μέχρι το 93 και μετά με μικρές διακοπές μέχρι το 2000 μέχρι να ενηλικιωθώ. Αν και όχι Βορειοελλαδίτης, θα πω και εγώ ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Και ένα τελευταίο. Ξέρω ότι αγαπάς γραβάτες. Σε αγαπάω. Σου έφερα εδώ μία γραβάτα. Ω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά. Να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μου. Το χρόνο που φέρεις το κουστούμι. Να κάτσω ένα κομματάκι να ταιριάζει. Η γραβάτα η αλήθεια είναι ότι δεν τη φοράς στην καθημερινότητά μου, αλλά. Όχι, τις αγαπάς όπως γραβάτες. Τις αγαπάω γιατί έτσι. Μου το είπαν άνθρωποι που σε αγαπάνε. Ναι, τις αγαπώ τις γραβάτες. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε όμως και στο όχημα που θα φιλοξενήσει τον καλεσμένο μας, το EQA. Η Mercedes, αν ήρθε η ηλεκτροκίνηση στη ζωή μας, έβαλε τον κωδικό EQ. Και η EQA είναι ο Βενιαμίν αυτής της οικογένειας. Το εισαγωγικό μοντέλο στην ηλεκτροκίνηση και μάλιστα έως το 2030 έχει ανακοινώσει η Mercedes θα έχει περισσότερα από 20 αμυγός ηλεκτρικά αυτοκίνητα και περισσότερα από 25 plug-in hybrid. Στην ηλεκτρική τους μορφή δεν υποστηρίζει μόνο SUV οχήματα, αλλά και τα όλη κλασικά σεντάν που ξέρουμε από τη Mercedes, όπως είναι η EQE, η EQS, με τον κλασικό χαρακτήρα Mercedes. Στη νέα σύγχρονη ηλεκτρική εποχή. Πρώτη φορά ζωή μου μπαίνω σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Να σε ξεκινήσω από αυτό που εντυπωσιάζει τους πάντες. Για το πόσο άμεση είναι η δύναμη. Θα βάλεις τον γκάζι στο πάτωμα και εκεί θα φρενάρουμε. Πες 3-2-1. 3-2-1, go! Ξεκινά άλλη μία από το 5, ξεκινά λίγο. Ωραία. Στο πάτωμα. 5! Γκάζι! Όχι, ρε φίλε! Εγώ θεωρούσα ότι τα ηλεκτρικά δεν έχουν τόση δύναμη. Η EQA λοιπόν προσφέρει μια πλήρη γκάμα επιλογών, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα μπροστοκίνητα, τετρακίνητα μοντέλα με υποδυνάμεις που ξεκινούν από 190 και φτάνουν τους 292 ύπους. Το συγκεκριμένο όχημα είναι η EQA 250 Plus. Και το Plus δεν μιλάει για το size. Ναι, γι' αυτό φώναξε εμένα. Όχι, ρε. Για να σου κάνω διαφήμιση το μοντέλο. Μιλάει για την αυτονομία. Ακριβώς. Χρησιμοποιεί μια διπλή μπαταρία ιόντων λιθίου. Την έχει χρησιμοποιήσει σαν δομικό στοιχείο στο υποδάπεδο του αυτοκίνητου. Έτσι λοιπόν έχουμε το κέντρο βάρους χαμηλά, ενώ παράλληλα διατηρούνται οι χώροι στο εσωτερικό για επιβάτες αλλά και για αποσκευές. Ο κινητήρας είναι τοποθετημένος στο εμπρός μέρος του αυτοκίνητου. Προς το κινητό. Δηλαδή αυτό είναι 190 άλογα. Αυτό είναι 66,5 κιλοβατόρες. Και αυτό μπορεί να σε βγάλει εντός πόλης μέχρι 678 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Μεγάλες αυτονομίες, 490 έως 532 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο, ας το πούμε. Ενώ κατά τη διάρκεια της αστικής χρήσης οι αυτονομίες πραγματικά εντυπωσιάζουν. 631 έως 678 χιλιόμετρα. Σε αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει πώς θα εκμεταλλευτεί ο οδηγός την ανάκτηση της ενέργειας. Κάτι κάνει αυτή η βελόνα. Ναι. Πάτα φρένο. Πάει ναι. Στα κάτω. Αυτό σημαίνει ότι φορτίζει τώρα. Πάτα τον γκάζι. Πάει από πάνω. Τώρα καταναλώνει. Τώρα καταναλώνει. Τώρα φορτίζει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς φορτίζει. Η τεχνολογία στηρίζεται στην ανάκτηση ενέργειας. Δηλαδή στην κυκλοφορία
που έχει σταμάτα ξεκίνα, άρα άσε γκάζι, πάτα φρένο, αυτό φορτίζει. Και σε αυτό βοηθάει η Mercedes, καθώς πέρα από τα διαφορετικά προγράμματα ανάκτησης που διαθέτει μέσα από τα paddles, διαθέτει και αυτόματη λειτουργία ανάκτησης ενέργειας, ώστε κάθε φορά που ο οδηγός παίρνει το πόδι από τον γκάζι, υπολογίζεται την απόσταση με το προπορευόμενο όχημα και εκμεταλλεύεται στο μέγιστο δυνατό την ανάκτηση. Αν βγεις όμως στην εθνική οδό, επειδή μόνο δίνεις ρεύμα, μειώνονται οι αυτονομίες. Συμφωνείς μέχρι 680 χιλιόμετρα. Αυτό πάει 78, μιλώντας πάντα για χρήση μέσα στην πόλη, μάλιστα, αλλά όχι να αφήσεις να πας στη Σαλονίκη. Αν για να πας στη Σαλονίκη, πόσο θέλει. Θα πρέπει να κάνεις κάποια φόρτιση στον δρόμο. Σε ταχυφορτιστή μπορεί να φορτίσεις σε μισή ώρα περίπου, ενώ σε wallbox η πλήρης φόρτιση έρχεται σε 5 ώρες και 45 λεπτά. Έξυπνα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, όπως η αποτροπή ατυχημάτων και η πλοήγηση με electric intelligence. Πλοήγηση με ηλεκτρική νοημοσύνη. Διαβάζει τη διαδρομή, το ανάγλυφο του εδάφους, του σταθμούς φόρτισης που υπάρχουν διαθέσιμοι και επιλέγει συνολικά την ταχύτερη διαδρομή, ώστε να φτάσουμε το δυνατόν συντομότερα στο προορισμό μας με τις λιγότερες δυνατές τάσεις. Η Mercedes σωστά υποστηρίζει ότι δεν μπορούμε για την αυτονομία ενός ηλεκτρικού οχήματος να βασιζόμαστε μόνο στις μεγάλες μπαταρίες και συνεχώς να τις μεγαλώνουμε, αλλά συνολικότερα ένα ηλεκτρικό όχημα θα πρέπει να είναι πιο αποδοτικό. Σημαντικός παράγοντας αυτό είναι φυσικά η αεροδυναμική. Πολλή δουλειά στην αεροσύραγγα. Βλέπουμε ότι η μάσκα μπρος είναι κλειστή γιατί δεν χρειάζεται ψήξη. Black panel την ονομάζουν. Ακριβώς με το τεράστιο αστέρι μπροστά. Έχουν υπάρξει λεπτομέρειες αεροδυναμικής τόσο εμπρός όσο και πίσω προφυλακτήρες. Οι ζάντες είναι σχεδιασμού αέρο για να μην έχει πολύ μεγάλη αεροδυναμική αντίσταση. Και όλη αυτή η δουλειά έχει αποτέλεσμα να βγάλει ένα συντελεστή οπισθέλουξας 0,28. Κορυφαίος για SUV όχημα. Να βοηθάει στη χαμηλή κατανάλωση, να μην έχει πολλούς θορύβους. Χαρακτηριστικό γνώρισμα στην οικογένεια IQ είναι η συνεχόμενη φωτεινή λωρίδα, τόσο η LED λωρίδα μπροστά και που ενώνει πίσω τα φωτιστικά σώματα, όσο και πίσω. Η πίσω πινακίδα έχει μεταφερθεί στον προφυλακτήρα. Έχει μια επικινδυνότητα, συγγνώμη, αυτό τώρα μπορεί να θεωρηθεί χαζό που λέω, αλλά το ότι δεν ακούει αυτός που περπατάει. Θα σε βγάλουν τάξη να τα ακούσεις. Ναι. Παράγει έναν ήχο για τους πεζούς. Παράγει κάτι σαν μουσική, κάτι και ακούγεται έξω. Ναι, βέβαια. Το έχουν φροντίσει. Ωραίο είναι αυτό. Τώρα νόμιζα ότι θα θεωρηθεί λεπτομέρεια, αλλά τελικά το έχουν ψάξει και αυτό ότι δεν ακούγεται το αυτοκίνητο. Πώς θα γίνει. Μεγάλες οθόνες στο εσωτερικό, δύο που μπορούν να φτάσουν έως 10,25 ίντσες, φιλοξενούν το γνωστό πλέον MBUX με φωνητικές εντολές και όχι μόνο, όλα ελέγχονται εύκολα από εδώ είτε από smartphone, το οποίο μπορεί να επέμβει σε πολλές λειτουργίες του αυτοκίνητου από απόσταση. Και μάλιστα γίνει τόσο πολύ έξυπνο που εκπαιδεύεται, δηλαδή μαθαίνει τα χούγια του οδηγού. Ακριβώς. Και προσαρμόζεται ανάλογα στις απαιτήσεις και στις συνήθειες του οδηγού του. Έχω ενθουσιαστεί. Ήμουν αρνητικός με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ακόμη, δεν ξέρω γιατί. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να κάνουν μια βόλτα με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αλλά ακόμη ο κόσμος νομίζω ότι πόβος κάθε τι, εδώ και να καταλάβεις, οι πατάτες όταν ήρθαν στην Ελλάδα, ο Καποδίστρες έβαλε φύλακες για να τις κλέψουν, για να καταλάβει ο κόσμος, και σήμερα είναι το πιο αγαπημένο ζαρζαβατικό. Άρα λοιπόν ουσιαστικά μάλλον πρέπει να δοκιμάσουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα με κάποιο τρόπο, έτσι, για να μπορέσουμε μετά να τα αγαπήσουμε. Έτσι. Σε λίγα χρόνια μόνο ηλεκτρικά θα υπάρχουν. Θα μπει στην αγορά μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο, όλο και περισσότερο, αλλά οπωσδήποτε θα υπάρχουν και άλλες μορφές ενέργειας. Δεν θα είναι μόνο ηλεκτρικά. Σήμερα διάβαζα κάπου ότι πολύ χαρούμενοι επιστήμονες, γιατί δημιούργησαν κάτι που δεν μπορούν να το πούν ακόμη, αλλά που η ενέργεια είναι ασταμάτητη. Δηλαδή έχουμε να δούμε στο μέλλον. Φαντάζομαι όταν είχα πάει για να κάνω συνέντευξη στο Δασκαλάκι, ο Δασκαλάκι στο MIT, ο Έλληνας που από 27 ετών είναι καθηγητής εκεί, του πήγα το 2010, του λέω τώρα με τι ασχολείστε. Τώρα ασχολούμαι, μου λέει, με κάτι για το ίντερνετ που θα έρθει σε εσάς. 40 χρόνια. Χώρος αποσκευών. Με όλους τους επιβάτες μέσα 340 λίτρα και με τις πλάτες αναδιπλωμένες 1320 λίτρα. Μια άλλη έξυπνη επιλογή που έχει είναι ότι τα καθίσματα είναι αναδιπλώμενα στα τρία, δηλαδή 40-20-40. Είναι σοφά σχεδιασμένο. Είναι σοφά σχεδιασμένο, καθώς επιτρέπει τόσο δεξιά και αριστερά να κάθονται δύο επιβάτες πίσω, ενώ παράλληλα μπορείς να μεταφέρεις μακριά αντικείμενα όπως είναι τα πέδιλα του σκι, μπαστούνια του γκολφ και οτιδήποτε άλλο έχει μακρόστενη διάταξη. Τώρα θα κάνουμε λίγο έτσι. Παπαπούπα, δεν πειράζει και αυτό. Άρε Ελλάδα! Ο μοναδικός τρόπος για να γεμίσει τον ηλιακούπα σχέση πίσω, έτσι. Να βρέχει. Μπορεί να είναι ηλεκτροκίνητο, είναι όμως SUV και δεν είναι απαγορευτικό να πας στο χώμα. Σε ήπιες off-road αποδράσεις. Πάντοτε και τα λάστιχα είναι αντίστοιχα. 16 εκατοστά απόσταση από το έδαφος. Πιστεύεις ότι είσαι εσύ ή είμαστε οι δύο σιγά πέρα μετά μπροστά από την εποχή? Τι εννοείς όμως για να καταλάβω? Εγώ το λέω με χιούμορ. Ναι, καταλαβαίνω. Ξέρετε, αλλά... βέλα κόκκινο σήμερα.
Γιατί βρίσκονται. Γιατί είμαστε μπροστά την εποχή μα, ντύθηκα Πάσχα. Αντίθηκε Πάσχα, καταπληκτικό. Εγώ να σου πω το που φάνηκε φοράω, το παρήγγειλα όταν βγήκε το πρώτο Top Gun στου κινηματογράφου. Εδώ μα βάζαν τη φωτογραφία τη κοπέλα του. Εδώ να τη. Κάθε φορά που ήταν να πάνε κάπου, η φόδρα του Μπουφάν είχε μέσα το χάρτη που θα πέφτανε. Αν υπήρχε πρόβλημα να πέσει το αεροπλάνο, να ξέρουν πού θα πέφτανε. Δηλαδή, ανοίγαν τον Μπουφάν και μέσα ήταν ο χάρτη. Έχει χάρτη να πηδήξουμε. Όχι, γιατί εδώ. Ένα συνδυασμό παρελθόν και έτσι. Μέλλον. Τι λένε τα σχέδιά σου για το μέλλον? Τα σχέδιά μου για το μέλλον είναι να κάνω μια εκπομπή αυτοκινήτου. Και είναι το μόνο που έχει μείνει και να πω το δελτίο ειδήσεων. Και να κλείσει. Και σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ τώρα αυτό. Θα ήθελα να βρούμε ένα βοσκό, να σταματήσουμε, να κάνουμε ένα γύρισμα, να κατεβούμε να πάμε στο Μαντρί, να πιούμε 2-3 κρασιά. Αυτό ο όμορφο κόσμο που έκανα στου δρόμου. Θα ξαναγυρίσω κάποια στιγμή. Πρώτα ο Θεό, αν θέλει ο Θεό. Έρχομαι βοηθό σου. Εγώ θα οδηγώ και σε ψάχνει θεωρή τη βουλή του Μαντρί. Έτσι κάναμε, αλλά ξέρει, σταματούσαμε. Εμεί ξεκινούσαμε για Αλεξανδρούπολη από την Αθήνα και καταλήγαμε στη Μονεβασιά γιατί βρίσκαμε μια γελάδα δηλαδή στον δρόμο. Μα έκανε η γελάδα μου, πηγαίναμε σε αριστερά όπου μα έβγαζε η φύση. Από αυτέ τι χιλιάδε συναντήσει ξαφνικέ με άγνωστου ανθρώπου. Ναι. Η πιο παράξενη σου συμβεί. Θα σε πάω κάπου 1998 με 99 στην Ερτρία. Τότε οι κάμερε ήταν εκείνα τα. Το φούτο ήταν σαν εκείνα. Βλέπω έναν παππού στον δρόμο, μια ομπρέλα κατεβαίνει, ερχόταν από τι κότε. Φρένο, ανοίγουμε τι πόρτε και οι δύο απότομα. Εγώ από αριστερά ο κάμερα μάνα από τα δεξιά με αυτή τον μπαζούκα που κρατάει με το που μα βλέπει και κατεβαίνουμε και κρατάει την κάμερα έτσι. Χάπ, σηκώνει τα χέρια ο παππού. Δεν έχω τίποτα, μου λέει κάτι αυγά. Λέω ρε παππού, δεν είμαστε κλέφτε. Λέω τι αυγά. Μου λέει αν δεν είστε κλέφτε, πάρω το αυτό από εκεί. Να αντεγκώ, πώ να το πάρω όμω αυτό από εκεί. Μου λέει δεν έχω εικόνα. Δεν έχω εικόνα. Του λέω δεν μπορώ να το πάρω αυτό από εκεί. Μου λέει είδε κλέφτε. Ωραία! Έχει δίκιο λέω παππού τώρα με τη λογική. Τα φόγα δεν παίρνω την κάμερα από πάνω του, γι' αυτόν κλέφτη είμαι. Τρία λεπτά συζήτησε. Ρε παππού, σε παρακαλώ, δεν είμαστε. Πάρω το από εκεί. Μετά από τέσσερα λεπτά λέω τη μαγική φράση φωτογραφία θα βγάλουμε. Άμα μου λέει φωτογραφία, ναι. Μόλις είπε φωτογραφία, ηρέμησε. Μαθαίνω ότι δύο μέρες μετά πήγε εκεί πρέπει να έκανε μήνυση γιατί τον έκλεψε κάποιος στις κότες και θεώρησε ότι ήμουν εγώ. Σου λέει αυτή, τελικά δεν έλεγαν αλήθεια ότι κλέφτες ήταν. Κάθε ένας άνθρωπος αυτό που ξέρει και είναι καλός, δηλαδή εγώ πραγματικά σε θαυμάζω γιατί ακόμα και ο τρόπος πρέπει να πω στον κόσμο εδώ πέρα ότι μου βοήθησε να παρκάρω το αυτοκίνητο με την προϋπόθεση ότι θα κοιτάω μόνο τα μάτια και τα χέρια του. Γιατί εσύ παρκάρουμε στους αγώνες ράλι. Είναι συγκλονιστικό όμως. Τα αυτοκίνητα δεν έχουν καλή ορατότητα πίσω. Κοίταξε τώρα, επειδή είσαι μαέστρος σε αυτά τα πράγματα, καταρχάς έχεις αφήσει σκυτάλι όποτε αποφασίσεις στο γιο και αυτό είναι καταρχάς πολύ ευγενικό παιδί και καλόψυχος. Και συγχαρητήρια στο ξαναπεί γιατί δουλειά που έχει κάνει. Μαμά του έκανε δουλειά. Και μαμά του και εσύ και όλοι οι γονείς. Έχω και την κόρη μαζί. Η οποία είναι σημασία και τσάκια είναι. Επίσης, να το πω, αν και το είχαμε πει και στη συνέντευξη που είχε έρθει ο Κώστας στο The Tonight, ότι η συμβουλή που μου έδωσε ο Κώστας όταν τον πήρα κάποτε μια μέρα τηλέφωνο ενώ είχα κολλήσει στην κίνηση. Μόνο το πιο σημαντικό πράγμα που θέλω να πει οδηγώντας ένα αυτοκίνητο, τι πρέπει να κάνω, μου είπε να κρατάς με τα δύο χέρια τη μόνη του αυτοκίνητου. Αυτό μόνο. Έτσι. Με δύο χέρια, έτσι. Πάντα. Μπορεί να σωθείς δηλαδή από. Το ελέγχεις καλύτερα. Δεν θα μπορούσαμε να τελειώσουμε αυτή την κουβέντα μας χωρίς να αναφερθούμε στον Νίκο από την Ισιώτηση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Κώστα. Αλλιώς πραγματικά τα παρατάω. Πρέπει να δεχτείς οπωσδήποτε να μιλήσουμε για τον Νίκο. Τι μας έχει ένευσα. Να πούμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή μιλάμε για ταβερνάκια και για ουζερί, όχι ποτό και οδήγηση. Δεν συγχωρώ κανέναν από την ώρα που πίνει να οδηγεί. Μηδέν. Ούτε το ποτήρι πιτρέπει. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ρωτώ τη σύζυγό μου, φίλης, ναι. Μπορείς να οδηγήσεις. Κώστα, δεν μπορώ. Τέλος. Δεν πίνω. Συμφωνώ. Θα οδηγήσεις, πίνω. Αυτό το πίνω, δεν παίρνω με το καροτσάκι. Ας κλείσουμε αυτό το θέμα πια με τόσους νεκρούς στην Ελλάδα και να κλείνουν οι οικογένειες επειδή εγώ ήθελα να πιω. Και αυτός που θα πάρει μαζί του είναι το ζήτημα. Ακούμε κάτι παιδάκι, κάτι τα ποδήλατα. Να σου πω μια σύντομη ιστορία. Βεβαίως. Συνεργάζεται με τον Θανάση Χούντρας, κάνει μοτοσυκλέτα. Μου λέει μια ιστορία. Μία παρέα, ένας νεαρός και τρία κορίτσια γυρίζουν από τη Λιφάδα και έχουν πιει. Κάποια στιγμή το ένα κορίτσι καταλαβαίνει κάνει κουταμάρες. Του λέει παρακάτω να κατέβω. Κατεβαίνει. Μετά από λίγο σκοτώνεται και τα παιδιά πέρα μέσα. Αυτή η κοπελιά που είναι η γυναίκα του Θανάση Χούντρα. Μάλιστα. Γιατί μας ακούνε και νέα παιδιά. Ακόμη και αν είναι ο κολλητός σας, ο φίλος σας ή οποιοδήποτε άλλο. Φύγετε, πιστέψτε μου, θα σας παρακαλάει. Ή κατεβείτε εσείς και πάρετε τηλέφωνο τον πατέρα σας να δει να σας πάρει ή τον αδερφό σας. Ταξί, οτιδήποτε. Ένα ταξί ή οτιδήποτε άλλο. Μη επειδή είναι η παρέα, μη χαλάσω την παρέα. Ας χαλάσουν τέτοιες παρέες. Τέτοιες παρέες ας χαλάσουν αφού δεν βάζουν μυαλό. Γιατί πρέπει να τους δώσετε να καταλάβουν ότι κάνουν λάθος. Τι να πω, βρε Κώστα, σε ευχαριστώ για αυτή την εμπειρία γιατί έβλεπα ηλεκτρικά. Έλεγα ότι δεν μου κάνει καθόλου το κέφι να πω μέσα και τα βλέπω όλα καινούργιες τεχνολογίες και αυτά. Πρέπει, μάλλον από ό,τι φαίνεται, αυτές όλες οι εταιρείες με τα καινούργια αυτοκίνητα να αφήσουν λίγο τον κόσμο να τους δώσει να εξοικειωθεί. Αν και πρόκειται για το compact SUV μοντέλο της Mercedes, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την οικογένεια των μεγαλύτερων μοντέλων. Ποιότητα στα υψηλά στάνταρ που μας έχει συνηθίσει η Mercedes, αθόρυβη λειτουργία, ένα γνήσιο Mercedes με compact διαστάσεις.
Και πολύ τέλεια. Οι τιμές για την EQA 250 Plus ξεκινούν από 54.750 ευρώ, ενώ η επιδότηση μέσω του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά φτάνει τις 8.000 ευρώ, με την τελική τιμή να διαμορφώνεται στις 46.750 ευρώ. Τι να σου πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εμπειρία. Θα το θυμάμαι. Πλέον από εδώ και πέρα θα σα αναφέρω ότι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που οδήγησα ήταν με τον Κώστα. Και θα κλείσω με το ότι σε ευχαριστώ που με έβαλε στην καινούργια εποχή. Εγώ σε ευχαριστώ. Χαρήκα πολύ. Ανταμώσουμε πάλι. Περιμένοντας να παρκάρω. Μια ταινία με πολύ suspense. Άντε, βρες να παρκάρεις τώρα. Μια ταινία με πολύ αλήθεια. Δώσε, δώσε, κλακέτα. Μόνο φύγε από πίσω, μη σε πάρω μαζί μου. Έτοιμοι! Άντε, ξεκινάμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο νέο Citroën C3R Cross. Παρακαλείστε θερμά όπως δέσετε τις ζώνες ασφαλείας και να ρυθμίσετε τις θέσεις των καθισμάτων προκειμένου να κάθεστε άνετα. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σκίαστρο προκειμένου να προστατευτείτε από τον ήλιο. Στην καμπίνα θα βρείτε πολλούς χώρους για τα προσωπικά σας μικροαντικείμενα. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα, έτσι ώστε το περιβάλλον στην καμπίνα να είναι ιδανικό για το ταξίδι σας. Εγώ θέλω 21. 19 παρακαλώ για μένα. Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις ηλεκτρονικές τους συσκευές καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τη διαδρομή. Coffee, tea. Tea. Εγώ tea, please. Coffee. Δεσποινής, συγγνώμη, κόκαλα έχει ο καφές. Το τι. Ποιο τι. Το τι, τι που είπαμε τι, να μου φέρει τι. Μήπως είναι στη Βραζιλία να μαζεύει τον καφέ το ή τι. Στην Ινδία για το τσάι. Τι τσάι πίνεις. Πράσινο. Πράσινο, ε. Ναι. Και ηλάνης ή κανονικό. Παναθηναϊκός. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν το έχουμε ξαναδεί, έτσι. Δεν είναι σκληρό. Είναι αντιθέτως, είναι σοβαρό. Πας και παίρνεις τη μοτοσυκλέτα τώρα, μια έξτρα σέλα, σούπερ ακριβή και αυτά. Κάθεσαι, έτσι, σκληρό είναι. Τι αλλά σχέση έχει η μοτοσυκλέτα, εδώ έχει, μιλάμε γιατί κάθεσαι για καθίσματα advanced comfort. Με τον ίδιο τρόπο κάθεσαι, κάθεσαι. Καταλαβαίνεις τώρα, μην λέμε λεπτομέρειες. Παίρνει λοιπόν το σχήμα, διότι έχει αφρό μνήμη. Το σχήμα του σώματος. Του συγκεκριμένου επιβάτου. Ανάλογα, δηλαδή ότι είναι ο επιβάτης, κατάλαβες, παίρνει και το σχήμα του. Ναι. Με μνήμη που σημαίνει ότι μόλις βγεις εσύ, επανέρχεται και στη θέση που ήταν για να έρθει ο επόμενος επιβάτης με το αντίστοιχο θέση του σώματος που θα κάτσει. Για να πάρει το δικό του σχήμα. Μοιράζεται η πίεση του βάρους του σώματος σε μεγαλύτερη επιφάνεια και οδηγάς ξεκούραστα. Άρα λοιπόν η καλή σέλα δεν είναι η μαλακή. Τι είπα σέλα, κάθισμα. Ναι, καλό κάθισμα, δεν το μαλακό. Έτσι, μπράβο. Είναι αυτό που παίρνει το σχήμα του σώματος. Να μπορεί ο άνθρωπος να ταξιδέψει και ακόμα και πολύ ωραία ταξίδια, αλλά να μην κουράζεται. Και βέβαια, φτάνεις και με οικονομία, έτσι, με το C3 Air Cross εδώ πέρα τώρα που είμαστε. Φυσικά, η γκάμα του C3 Air Cross περιλαμβάνει αποδοτικούς και πράσινους κινητήρες. Από αυτό το πράσινο, το τσαγάκι λίγο μπορούμε να έχουμε. Δεν ξέρω αν θα θεί το πράσινο τσάι, αλλά οι πράσινοι κινητήρες υπάρχουν. Δεν βρίσκεις εύκολα μικρής κατηγορίας BSUV με diesel κινητήρα. Έχουμε δύο κινητήρες βενζίνης και δύο κινητήρες πετρελαίου. Βραβευμένοι κινητήρες. Έχουμε λοιπόν βενζινοκινητήρες PureTech με 110 και 130 ύπους και τους κινητήρες Diesel Blue HDI με 110 και 120 ύπους. Συνεργάζονται με χειροκίνητα κυβότια 6 σχέσεων. Οι πιο δυνατές εκδόσεις βενζίνης και πετρελαίου είναι αυτές οι οποίες διατίθενται με αυτόματο κυβότιο 6 σχέσεων.
στην έχρωμη οθόνη αφής 9 ιντζών του συστήματος infotainment, μπορούμε μέσω Bluetooth να συνδέσουμε και να μεταφέρουμε το περιβάλλον του κινητού μας, να έχουμε τις εφαρμογές μας, τις μουσικές μας και ό,τι άλλο θέλουμε. 5 τεχνολογίες συνδεσιμότητας και 12 τεχνολογίες υποστήριξης του οδηγού. Τη λακκούβα την κατάλαβες? Όχι, ποια λακκούβα. Όχι, δεν πήρα χαμπάρι. Πολύ καλό. Η θέση σου τι ήταν? Παράθυρο. Και συμπαράθυρα. Και εμένα παράθυρα. Και όχι ένα, δύο παράθυρα. Βρε, έχει εδώ γύρω-γύρω. Κοίτα φωτεινότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Από τα πιο φωτεινά αυτοκίνητα τα οποία υπάρχουν. Νομίζω ότι επηρεάζουμε και εμείς λίγο το. Το ρεφλεκτέρ μας. Ίσα-ίσα είναι αυτό το ευήλιο που λέμε. Ανοίξουμε και όλα τα παράθυρα, γίνεται και ευάερο. Άρα τι λέγαμε, ευάερο και ευήλιο. Να εδώ μέσα. Είτε μέσα, είτε έξω, δεν το καταλαβαίνει. Τίποτα. Αυτό. Σαν μηχανάκια να πράξει. Παιδί μου. Έχει με τα μηχανάκια ένα τέτοιο. Είχα βάλει τα κλειδιά σε μία θήκη. Πάνε τα κλειδιά. Είναι τόσες πολλές συνθήκες που είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να βρεις. Ή στο πορπαγκάζ να δούμε πρώτα. Το πρόβλημα είναι ότι έχει τη λέξη πορπαγκάζ. Έχουμε 4-10 έως 5-20 λίτρα τα οποία είναι διαθέσιμα για φόρτωση. Και από τι επηρεάζεται το 4-10 με το 5-20? Διότι τα καθίσματα στα οποία καθόμαστε τώρα. Μπράβο, πήγαινε παιδί μου εμπρός. Μπράβο, έλα πίσω. Μιλάμε για πολύ πρόσφατα. Έτσι, 15 πόντους. 15 πόντους. Και μεγαλώνει όλο αυτό. Χώρια που πέφτουν σε αναλογία 40-60 επίσης μετακινούνται και μπρος πίσω. Φεύγει και το χώρισμα εδώ για να μην σε έχω και εμείς εμπλέκω δίπλα μου. Τότε είναι για να βάζεις τον καφέ σου εδώ και τέτοια. Βεβαίως. Και να έχεις πρόβλημα. Έτσι. Bypass πρόσβαση. Αντί να πεις σταμάτα τώρα κατέβω να πάρω αυτό που πίσω. Πες 1289. 1289. Τι είναι? Κυβικά. Όχι, αγόρι. Λίτρα. Είναι λίτρα το τα maximum. Οποία διαμορφώνονται όταν ρίξουμε τα πίσω καθίσματα. Αφού καθόμαστε εμείς δηλαδή. Δηλαδή εδώ μέσα παίρνει ένα τόνο νερό και. Διψάς. Θα μας σερβίρουν καφέ σε λίγο. Σας ενημερώνουμε ότι σε λίγο θα έχουμε ελαφρές αναταράξεις, καθώς θα μπούμε σε off-road διαδρομή. Ευτυχώς που έχουμε καθίσματα μνήμης. Βρε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι με το συνδυασμό των συστημάτων Grip Control που έχει εδώ πέρα το Citroën C3 Aircross μαζί με το Hill Assist Descent, δεν καταλαβαίνεις σαλαμουδίρ, καλαμαντήρ, τίποτα, μηδέν. Δημιουργείται ένα τέτοιο σύστημα ελεγχόμενου κατά κάποιο τρόπο μπλοκέ διαφορικού. Ανταπεξέρχεται σε ολισθηρά εδάφη. Να, εδώ είναι το Hill Assist. Πες τους τι είναι το Hill Descent. Όταν σε πιάνει να κατεβαίνεις την κατηφόρα, κατά ή δηλαδή, σε προστατεύει ώστε να μην παίρνεις φόρα. Να μην σε πάρει ο κατήφορα. Και φυσικά δεν φοβάσαι. Το Grip Control, το οποίο έχει διάφορες λειτουργίες για χιόνια, για πάγους, για βρεγμένα, για κανονικό δρόμο, αδειλαδόν, ασφαλτό. Στο στρόγγυλο που βλέπεις. Εμείς πόσα πληρώνουμε εδώ? Η τιμή του Citroën C3 Aircross ξεκινάει από τις 21.950 ευρώ. Με και τον καφέ χωρίς. Ποιο καφέ? Πραγματικά ήταν πάρα πολύ άνετη η διαδρομή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το καφεδάκι. Το καφεδάκι να το πίνατε. Το τσάι. Δεν βαριέσαι. Καλή καρδιά τώρα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και σας έχω έτσι μία πρόταση, μία πρόσκληση, αλλά και μία πρόκληση. Πάμε όλοι μαζί στο καλύτερο μηχανοκίνητο site στην Ελλάδα, στο traction.gr. Τα νέα για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Ωραία δουλειά. Αυτό το κείμενο εδώ. Αυτό είναι στα αγγλικά, μητρική μου γλώσσα δηλαδή. Due to our updated SUV design language. Μου φέρνει, ε. Ωραία μέρα, ε. Τέλεια, δεν είναι? Με έτσι θέα. Μήνει. Καθαρός αέρας που έχει και... Τουλάχιστον εμένα, ξέρεις, μεγαλυνεύει αυτό το πράγμα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μιλάμε... Φαίνεται εδώ, κάτω. Κοίτα. Ένα θαύμα, πραγματικά, δηλαδή. Παιδιά, ξεκινάμε. Α, ναι. Λοιπόν, Skoda Karoq. Bestseller. Bestseller και πωλείται σε 60 χώρες. Και έχει πουλήσει? Πάνω από 500.000 μονάδες. Η Skoda ονομάζει το Karoq Vasili All Rounder SUV. Σου το παρέχω για καθημερινή χρήση, οικογενειακή, χώρους,
να πας εκδρομή, τα παιδιά στο σχολείο και στο φροντιστήριο, την παρέα σου, οτιδήποτε, σου δίνω τεράστιους χώρους. Ένα αμάξωμα το οποίο είναι στο δρόμο, σε πηγαίνει και σε φέρνει ακούραστα. Είναι λογικό ότι αυτό που ψάχνει κάποιος σήμερα είναι να μπορεί να ζει all around. Μιλάμε για ένα compact SUV. Ακριβώς. Στην πραγματικότητα δηλαδή ένα σύγχρονο οικογενειακό αυτοκίνητο πολυεργαλείο. Για να εξηγήσω το πολυεργαλείο, θα σου πω, Βασίλη, τρία νούμερα τα οποία τα έχω σημειώσει, γιατί η μνήμη μου. Έλα, Βασίλη. Τρία νούμερα δεν μπορεί να. Τρία νούμερα, Βασίλη. Βάλτο να δουλέψει λίγο. Βασίλη, αν ήταν τρία νούμερα θα ήμουν στη Wall Street τώρα. Τι λες τώρα, τρία νούμερα για μένα είναι το αλφάβητο. Λοιπόν, πάση είναι και νούμερα στη Wall Street. Είναι, είναι. Λοιπόν, 521, 1630, 1810. Κοίτα, χωρίς να κοιτάω, Βασίλη. 530. Τι είναι αυτή η ψαλμή του Δαβίδ. Όχι, λάθος. Ναι, 520. Βλέπεις, έκανες και λάθος. Ναι, ναι, ναι. Φαντάσου, δηλαδή τι γίνεται. 521 λίτρα, Βασίλη, είναι το προπαγκάζ. Δηλαδή, πώς βαλίζεις να χωράει. Νούμερο 2. 1630 που δημιουργείται όταν ρίξουμε τα πίσω καθίσματα. Φορτώστε. Και υπάρχει ένας ακόμα. 1810 λίτρα. Όταν βγάλω τελείως τα πίσω καθίσματα, έξω. Έξω. Αλλά δηλαδή μετατρέπω ουσιαστικά το Skoda Karoq σε van. Έχω τη δυνατότητα δηλαδή να παραγγείλω το Karoq με το σύστημα καθισμάτων Vario Flex. Αυτό λοιπόν έχει κάτι οδηγούς κάτω από το κάθισμα και μπορεί σε αναλογία 40-60 να μετακινώ το κάθισμα του ώστε να δημιουργώ μεγαλύτερο χώρο. Να ρίχνω τις πλάτες, να βγάλω ένα από τα δύο μιας και μοιράζονται ή να τα βγάλω όλα έξω. Και πού να τα πας. Εδώ. Μα βλέπω τη θέα, αντί να κάθομαι στα ξύλινα μπαγκάκια και έχω πιαστεί να πούμε ολόκληρος, θα τα βάζα εδώ πέρα που είναι καθισματάρες, θα τεντωνόμουν, θα είχα και τη φράπα δίπλα και θα κοίταγα το πέλαγος. Και στο κάμπινγκ να πας, θα βγάζεις έξω. Πολυθρόνες. Πολυθρόνες, κανονικές. Λοιπόν, μου λες, μια που είσαι τόσο καλός στις λεπτομέρειες, ναι? Θα ήθελα να μου διαβάσεις έτσι αυτή την παράγραφο, αυτό το κείμενο εδώ. Το έχω φέρει ειδικά για σένα. Το κείμενο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι στα αγγλικά. Μητρική μου γλώσσα δηλαδή. Πάλε εσύ την προφορά, ξέρεις. Να το διαβάσω κανονικά, έτσι. Κανονικά, τι. Μάλιστα. Due to our updated SUV design language, the Karoq appears even more emotive and confident. The wider hexagonal Skoda grille and the new front bumper both contribute to this, while the slimmer LED highlights featuring a new four-light cluster design and the slimmer tail lights. Lend the car a more dynamic look. Πόσο μελωδικά διαβάζεις. Διακρίνομαι γι' αυτό. Στο δομοκό έχει παράρτημα το Cambridge. Και ξεκίνησε τα πρώτα τμήματα. Δοκομο Cambridge. Ναι, και είχαμε και με το Oxford. Ήθελε να έρθει Oxford και λέμε τι λέγανε. Εμείς είμαστε εδώ και Cambridge A. Δεν έχουμε. Ξέρεις ποιος το λέει αυτό. Ποιος. Για διάβασα από κάτω. Έχει υπογραφεί. Head of Skoda Design, Oliver Stefani. Τι κόσμος άνθρωπος. Από το σόι μας είναι. Να δεις που αυτός μπορεί να είναι ένας κουνιάδος του Κώστα από τη Βίτολη από δεξιά και αριστερά. Αυτοί έχουν απλωθεί παντού. Αυτοκίνητο, τράξιο, χωρίς Στεφανή δεν παίζει. Κοίτα να δεις. Όλοι δικοί μας. Παιδιά, αλήθεια. Παιδιά, αλήθεια. Όλιβερ Στεφανή, Head of Skoda Design. Γι' αυτό μου το έδωσα να διαβάσω. Αισθάνθηκα όφη, ένα τέχιο όμως, έτσι. Ένα... Λίγος. Οθόνη οπισθοπορίας. Σύστημα infotainment τρίτης γενιάς. Έγχρωμες οθόνες αφής παρακαλώ από 8 έως 9,2 ίντσες. Υπάρχει μια ψηφιακή βοηθός που την έχει εξελίξει η Skoda σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που ζητάς διάφορες βοήθειες, σου δίνει απαντήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν σχέση με το αυτοκίνητο, τα λειτουργικά συστήματα και όλα αυτά. Επίσης, μέσα στην εφαρμογή My Skoda App μπορούμε να έχουμε εξ αποστάσεως έλεγχο των λειτουργιών του αυτοκίνητου. Όλα τα συστήματα ασφαλείας για οδηγό και συνεπιβαίνοντες είναι παρόντα. Το ανανεωμένο Skoda Karoq είναι διαθέσιμο με δύο κινητήρες βενζίνης. Έτσι έχουμε τον 1000 κινητήρα TSI απόδοση 110 ύπων με χειροκίνητο κυβότιο 6 σχέσεων, αλλά και τον κινητήρα 1,5 TSI 150 ύπων, είτε με χειροκίνητο κυβότιο 6 ταχυτήτων, είτε με αυτόματο DSG κυβότιο 7 σχέσεων. Στο δρόμο, ένα ομοιογενές σύνολο, είτε είναι φορτωμένο είτε όχι, οφείλεται βασικά και κυρίως στην πλατφόρμα. Η Skoda έχει επενδύσει σε έναν αριθμό λύσεων στα αυτοκίνητά της, το οποίο το ονομάζει Simply Clever. Εκεί που δεν το περιμένεις, κρύβει διάφορες ομπρέλες, θήκες για φακούς, ναι, ναι, και διάφορα πράγματα τα οποία εμείς τώρα βέβαια στην καθημερινή μας τι τα θέλουμε τώρα, αλλά μία φορά θα τα χρειαστείς και θα κάθεσαι να ψάχνεις. Once in a lifetime. Μία φορά τις χρειαστείς. Με μαγεύει το αγγλικό. Σε μαγεύει. Καλά, παιδιά, δεν υπάρχει. Το άρπεγμα των προβάτων γινόταν στην αγγλική. Γι' αυτό και το Karoq, πώς είναι, Karoq ή Karoq. Ο κόσμος όταν μπαίνει μέσα να το ζητήσει λέει Karoq. Θέλω... Karoq. Karoq είναι τελικά. Στα αγγλικά τι θα είναι. Πάντα είναι στην παραλίγου. Τέλος πάντων, όλα αυτά που εμείς τα υποτιμάμε, έρχεται η Skoda και μας θυμίζει ότι όχι, τα χρειάζεσαι και είμαι εκεί για να τα υπενθυμίσω. Τα χρειάζεσαι. Ευχαριστούμε, Θωμά, ευχαριστούμε, Βασίλη. Και σε επίπεδο τιμών, μπορεί κάποιος να αποκτήσει το Skoda Karoq από 26.150 ευρώ για την έκδοση των 1.000 κυβικών με τους 110 ύπους που είπαμε. Τα χρειάστηκα. Είναι τιμή μας, κύριε Μπιλ, είναι τιμή μας που σας είδα εν ώρα εργασίας. Say it in English, please.
It's my honor. Ferrari puro sangue. Ώστε η Ferrari πήρε εν τέλει την απόφαση να κατασκευάσει ένα SUV. Αυτό δε σκέφτεται ο καθένας βλέποντας την Puro Sangue. Εννοώντας ταυτόχρονα ότι ακόμη και η Ferrari, ποιος δηλαδή, η Ferrari ενέδωσε στην κυρίαρχη μόδα. Προφανώς και ναι, αυτό σκέφτεται όποιος αντικρίζει για πρώτη φορά ή έχει παρακολουθήσει τη σχετική φιλολογία για το υποτιθέμενο SUV της Ferrari. Όμως, όπως και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τη θρυλική αυτοκινητοβιομηχανία από το χωρίον Μαρανέλο πλησίον Μόντενα ή στην Βόρειον Ιταλία, η υπόθεση SUV δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι τόσο απλή για τη Ferrari. Το στοίχημα που έβαλαν οι Ιταλοί με τον εαυτό τους ήταν να φτιάξουν κάτι που να μοιάζει με SUV, αλλά και να μην μοιάζει με οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή να είναι μια αυθεντική Ferrari, ένα συναρπαστικό υπεραυτοκίνητο το οποίο να φέρει ορισμένα χαρακτηριστικά που να παραπέμπουν σε SUV. Αλλά και πάλι, δίπλα σε κάθε SUV που κυκλοφορεί στον πλανήτη, η Puro Sangue θα έπρεπε να ξεχωρίζει σαν κάτι εντελώς μοναδικό. Δύσκολο στοίχημα το να μην αλλοιωθεί, πόσο μάλλον να χαθεί το DNA της Ferrari μέσα στην τρέχουσα αυτοκινητική μόδα των υπερυψωμένων SUV. Ωστόσο, η Ferrari το κέρδισε, διότι η Puro Sangue, που παρεμπιπτόντως το όνομά της σημαίνει καθαρό αίμο, είναι μια αυθεντική, απολύτως καθαρό αίμη Ferrari. Το σχήμα της παραπέμπει σε SUV και δανείζεται αρκετά χαρακτηριστικά ως προς τη φόρμα, οι Ιταλοί όμως επιμένουν ότι είναι ένα μοντέλο μεγάλου τουρισμού, ένα GT δηλαδή. Και ναι, μεν είναι η πρώτη τετραθέσια και τετράθυρη Ferrari από καταβολής κόσμου, αλλά στην πράξη η Puro Sangue δεν διαφέρει σε φιλοσοφία από κανένα άλλο supercar που φέρει το τιμημένο έμβλημα με το μαύρο σουζαριστό αλογάκι. Και πως αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, αν όχι υπεραυτοκίνητο, ένα όχημα με 12-κύλινδρο κινητήρα σε διάταξη V, με περιεχόμενη γωνία 65 μοιρών, χωρητικότητας 6,5 λίτρων και με απόδοση 725 λοιπόν. Η επιτάχυνση στο 0-100 έρχεται σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα και το κράτημα, η συμπεριφορά της Puro Sangue στο δρόμο, πάντα σύμφωνα με τη Ferrari, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα υπόλοιπα μοντέλα της εταιρείας. Εξάλλου, η αεροδυναμική μαγεία είναι επίσης εγγεγραμμένη στο φεραρικό DNA και αν η Puro Sangue αποκλίνει από αυτό σε κάποιο τομέα, είναι στην χωροθέτηση του κινητήρα. Για λόγους καλύτερης ισορροπίας, η Ferrari τοποθέτησε το μοτέρ πίσω από τον εμπρός άξονα, ενώ το κυβότιο ταχυτήτων με τις 8 σχέσεις μετάδοσης, αυτόματο φυσικά, βρίσκεται πίσω. Έτσι, η κατανομή βάρους 49% εμπρός και 51% πίσω, η οποία θεωρείται ιδανική για αυτοκίνητα επιδόσεων, επιτυγχάνεται και στην Puro Sangue. Χάρη στην προηγμένη τετρακίνηση, τα έξυπνα ηλεκτρονικά τελευταίας τεχνολογίας, την ποιότητα της χειροποίητης κατασκευής και την έγκλη μιας γνήσιας Ferrari, η Puro Sangue αξίζει κάθε ένα από τα περίπου 380.000 ευρώ που θα πρέπει να εκταμιεύσει ο ιδιοκτήτης, εραστής και αιώνιος θαυμαστής της. Αλλά τι σημασία έχει το χρήμα, όταν η Puro Sangue, σαν μια αληθινή ντίβα του ιταλικού σινεμά, αδιαφορεί πλήρως για κατηγοριοποιήσεις και στερεότυπα? Σε όποια κατηγορία και αν την κατατάξει κάποιος βάσει τύπου αμαξώματος, η Puro Sangue θα διαψεύδει κάθε απόπειρα κατηγοριοποίησης τα ήδη γνωστά, σαρώνοντας τα πάντα με το πέρασμά της. Και φυσικά με τον υπέροχο βρυχυθμό του V12, με το λογότυπο της Ferrari χαραγμένο στο κατακόκκινο κάλυμα κάθε μιας από τις δύο εξάδες κυλίντρων. Puro Sangue. Καθαρό αίμα. Ο ορισμός. Το θέμα απασχολεί τον πλανήτη δεκαετίες τώρα.
Ωστόσο, ατυχήματα συμβαίνουν και ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του σε τροχαίο κάθε 24 δευτερόλεπτα σε κάποια γωνιά της γης. Το ερώτημα είναι γιατί. Οι απαντήσεις είναι πολλές, αλλά σε κάτι μοιάζουν. Παραμένουμε καλά συγκεντρωμένοι στην οδήγηση. Μπορεί να μιλήσουμε στο τηλέφωνο ενώ οδηγούμε και να μην συμβεί κάτι. Το κάναμε και χθες. Η προσοχή όμως αποσπάται από το δρόμο και η αντίδρασή μας θα αργήσει να έρθει. Ελέγχουμε τακτικά τα λαστιχά μας. Αν κυλά το αυτοκίνητό μας, είναι εντάξει τα λαστιχά μας. Εν τω μεταξύ όμως, μπορεί να έχουν περάσει 3 χρόνια από την τελευταία αλλαγή. Όταν τα λαστιχά μας είναι στην αρμόζουσα κατάσταση, το αυτοκίνητο θα επιβραδύνει σωστά στην περίπτωση που χρειαστεί να πατήσουμε το φρένο. Αποφεύγουμε τις παραβάσεις. Όλοι μας. Ακολουθώντας τον GOK, είμαστε πιο ασφαλείς στον δρόμο. Γνωρίζουμε όμως ότι το 13% των οδηγών που κυκλοφορούν γύρω μας είναι πιθανόν να προκαλέσουν τροχαίο μέσα από παραβάσεις. Δεν καταναλώνουμε αλκοόλ. Μπορεί να αισθανόμαστε εντάξει με 2 ποτά. Στην πραγματικότητα, μειώνουν τα αντανακλαστικά μας σε επίπεδο ανθρώπου ηλικίας 90 ετών. Και αν νομίζουμε ότι αυτές είναι οι αιτίες, υπάρχουν ακόμη εκατοντάδες τέτοιες. Παραμένουμε ασφαλείς στον δρόμο, εντοπίζοντας τον κίνδυνο εκεί που πραγματικά βρίσκεται.